Οργάνωση. Υποστήριξη για το γύρο ξεκίνησε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον Υφυπουργό, ο οποίος είναι και ο κύριος υποστηριχτής της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ορφανό. Στους Δήμους που περάσαμε μας αγκαλέσαν και αυτοί με θέρμη. Ελπίζουμε να είναι μεγαλύτερη υποστήριξη του χρόνου για να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο και το γύρο. Τι μηνύματα έχετε πάρει από τις ξένες κυρίως αποστολές για την ποιότητα των διαδρομών, την ποιότητα της οργάνωσης και γενικά όλο αυτού του γύρου? Η χώρα μας είναι πανέμορφη σε τοπία. Όλοι οι ξένοι είναι ενθουσιασμένοι με τις διαδρομές που τρέχουν και όλοι τους έχουν από τώρα φράσει την επιθυμία του χρόνου να είναι πάλι κοντά μας στο γύρο του 2006. Η μεγάλη συμβολή στην επιτυχία του 15ου Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος είναι η τοπική αυτοδιοίκηση που από όποιους δήμους και περάσαμε μας φιλοξενήσαν και μας εξυπηρέτησαν άψογα, τόσο την Οργανωτική Επιτροπή όσο και τις ξένες αποστολές που συμμετείχαν στον αγώνα αυτό. Επίσης μεγάλη συμβολή είχαν η τροχαία και τα αστυνομικά τμήματα στους κατατόπους περιοχές, που και αυτούς τους ευχαριστούμε για τη μεγάλη συμπαράσταση, έτσι ώστε να διεξαχθεί χωρίς κανένα πρόβλημα ο 15ος Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος. Έχω να περάσει τροπή. Το γεγονός πάντως της ημέρας, αν όχι ολόκληρο του ποδηλατικού γύρου, ήταν η νίκη του Αντώνη Δελιγιάννη, αθλητή της εθνικής ομάδας Γατσούλης GP. Ο Δελιγιάννης κατάφερε να υποσκελίσει Λετωνούς και Καζάκους, παίρνοντας την νίκη, η οποία φυσικά πανηγυρίστηκε αναλόγως. Στην υποδηλατική ζωή σου πάντα νίκες και πάντα να ανοίγεις σαμπάνιες. Σε διεθνείς γύρους, να είσαι καλά. Μπράβο Αντώνη, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Είναι μια ομάδα, χειροκροτήστε τους. Χωρίς την βοήθεια των συναθλητών του Δόνα Μπορουσακόνης να πάρει την πρώτη νίκη, όλα τα παιδιά δούλεψαν, όλοι οι εκπροσωπητάτες δούλεψαν σήμερα για να δούμε πρώτο νικητή στο ετάπο τον Αντώνη Δελιγιάννη. Μπράβο παιδιά. Αυτή είναι η ποδηλασία, αυτό είναι το νόημα. Δούλεψαν όλα τα παιδιά για να βγει ένας Έλληνας ποδηλάτης πρώτος και τα κατάφεραν. Να αξίζουν όλοι τα συγχαρητήρια. Να βγω πρώτος, έκατσε ένα ξεκόλλημα, μας πιάσαν. Το δεύτερο έπιασε, φύγαμε. Μας είχαν πει τη διαφορά και αυτό ήταν. Νίκη σε ένα ετάπ, τι είναι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για ένα ποδηλάτη? Για ένα μικρό ποδηλάτη και εμένα, πάρα πολλά. Εντάξει. Είπανε ότι είσαι ο σπρίτερ της ομάδας και με τα βουνά δεν τα έχεις καλά. Τελικά αυτό το απέδειξες και σήμερα. Από μικρός, ναι. Βουνά δεν πάει, δεν τσουλάει. Κάτι έχει κολλάρει ποδήλατο. Ολοκληρώθηκε ο 15ος Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας και μάλιστα μια μεγάλη επιτυχία με έναν Έλληνα αθλητή να κερδίσει το τελευταίο ετάπ. Ό,τι το καλύτερο. Ήταν μια ωραία διοργάνωση από την αρχή και είχε αυτό το ωραίο τέλος. Δεν μπορώ να πω ό,τι το καλύτερο σε μια πετυχημένη διοργάνωση. Θέλω να πω μόνο συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, συγχαρητήρια στους δημάρχους, αλλά προπάντων στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε μια τόσο καλή διοργάνωση, η οποία πραγματικά κοσμεί, ανεβάζει το ποδήλατο και το τοποθετεί εκεί που πρέπει να είναι. Εκεί που είναι σε όλη την Ευρώπη, το ποδήλατο προσφέρει υγεία στον άνθρωπο και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε βαθιά μέσα στο μυαλό μας και να προτρέπουμε τα παιδιά μας να κάνουν ποδήλατο. Σε αυτό το γύρο είδαμε το μέλλον της ελληνικής ποδηλασίας. Πώς το βλέπουμε αυτό το μέλλον? Αυτός ο γύρος είχε το εξής χαρακτηριστικό. Δεν έλαβαν μέρος οι καθιερωμένοι μεγάλοι ποδηλάτες πάνω από 22 ετών. Για να έχουμε, είναι μεγάλη επιτυχία για μας, διότι έχουμε έναν τέταρτο νικητή στη γενική κατάταξη του γύρου, μέσα σε 85 αθλητές από 11 χώρες, ως επίσης και ο Αντώνης Δελιγιάννης, ο οποίος σήμερα πραγματικά διέπρεψε με αυτό το ωραίο αγώνα που μας έδωσε και με αυτή την νίκη που πραγματικά σε μια πόλη σαν τα Τρίκαλα που έχει προσφέρει τόσα πολλά στο ποδήλατο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει.
Στη γενική κατάταξη, οι Καζάκοι θριάμβευσαν καθώς δύο αθλητές τους κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις του γύρου. Ο Βαλερί Ντμιτρίγεφ με 14 ώρες, 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα, διατηρήθηκε στην πρώτη θέση, την οποία κατήχε από το δεύτερο κιόλας ετάπ. Δεύτερος με 14.02.40 ήταν ο συμπατριώτης του Ντιμοβίτσκι, ενώ τρίτος ήταν αθλητής από τη Σερβία Μαυροβούνιο, Νεμπόης Αγιοβάνοβιτς. Ο Γιώργος Τέντζος, με σταθερότητα και καλά πλασαρίσματα σε όλη τη διάρκεια του γύρου, βρέθηκε στην τέταρτη θέση της γενικής, κερδίζοντας το χειροκρότημα όλων και φυσικά πολύτιμες εμπειρίες. Δέκατος στη γενική τερμάτισε ο Νίκος Καλουδάκης, που εντυπωσίασε, παρότι κύριο μέλημά του ήταν η παροχή βοήθειας προς τον Τέντζο. Κοιτάξαμε σήμερα να κρατήσουμε την τέταρτη θέση, αν όχι να ξαναπλασαριστώ στη 13η. Αλλά έτσι όπως εξελίσθηκε ο αγώνας, είχαμε μπροστά τον Αντώνιο Δελγιάννη και πλέον δεν κοιτούσα ούτε τη γενική, ούτε την τέταρτη, ούτε την πέμπτη, ούτε την δέκατη θέση. Βάλαμε το κεφάλι κάτω όλη η ομάδα, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ δυνατά ώστε να φέρουμε τον Αντώνιο Δελγιάννη πρώτο στο τερματισμό. Είναι μια πολύ μεγάλη επίδοση. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από την απόδοσή μου και από την οργάνωση της ομάδας, που μην ξεχνάμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει δημιουργηθεί τον Νοέμβριο εδώ στα Τρίκαλα, στο Αθλητικό Κέντρο Τρικάλων. Πρώτος Έλληνας δεν λέει για μένα τίποτα. Από ότι όλο αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ στον αγώνα, το όνομα που έχει μείνει πλέον για την ελληνική ποδηλασία, και αυτό είναι πάνω απ' όλα, όχι ο πρώτος Έλληνας, ο δεύτερος, ο τρίτος. Σημασία έχει η εθνική ομάδα, που έχει αποδείξει από τον Νοέμβριο ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά και ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Ισχύει στην ενότηση, φαίνεστε πάντως πάρα πολύ αγαπημένοι. Είμαστε αγαπημένοι, είμαστε ενωμένοι, μένουμε στο ίδιο σπίτι, τρώμε μαζί, κοιμόμαστε μαζί, μαλώνουμε, τα ξαναβρίσκουμε. Είμαστε αδέλφια, όχι συναθλητές, είμαστε πραγματικά μια οικογένεια. Πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία, κανείς δεν το περίμενε. Εμείς πιστέψαμε στα αυτά παιδιά, κάναμε το αθλητικό κέντρο, εδώ προπονούμαστε, εδώ ξέραμε τη διαδρομή απ' έξω, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ήταν ένας πολύ ωραίος γύρος, έχουμε μέσα στη δεκάδα δύο άτομα. Εγώ πιστεύω για την αρχή, τώρα που χτίστηκε αυτό το αθλητικό κέντρο, ότι πιστεύω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Νικητής ασφριντευθείασαν τελικά ο Νόρμαν Τσλάσης από τη Λετωνία με 28 βαθμούς έναντι 16 του Σλοβάκου Κλούκα. Το μέλλον είναι δίωνο. Βέβαια δεν περιμένουμε αποτελέσματα σύντομα, γιατί ο δρόμος για να φέρει αποτελέσματα θέλει μια προϊστορία και μια προετοιμασία 8 ετών. Δεν είναι όπως η πίστα που μπορείς να έχεις άμετα αποτελέσματα. Πράγματα τα οποία μας τα δείξαν τα παιδιά, φέρνοντας το δεύτερο παγκόσμιο μετάλλιο στους πόντους και την 7η θέση στο Ολυμπιακό Σπριντ. Θα ήθελα να μου πείτε για το... Τώρα τελείωσε ο 15ος ποδηλατικός γύρος, ήδη ετοιμάζεται σχέδια για τον επόμενο. Ακριβώς όπως το λέτε. Τελείωσε ο 15ος και αύριο ξεκινάει ο 16ος. Πιστεύουμε να έχουμε και πάλι την Έλτα Ρογό μαζί μας, η οποία τόσα προσέφερε, και παίρνουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Η στιγμή της ξεκούρασης των πολεμιστών έφτασε και όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, σε έναν ακόμα πιο αναβαθμισμένο 16ο ποδηλατικό γύρο Ελλάδας. Όλα τα παιδιά δούλεψαν, όλοι οι ποδηλάτες δούλεψαν σήμερα για να δούμε.